Είναι η τέταρτη φορά που καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα προϋπολογισμό που καταθέτει αυτή η Περιφερειακή Αρχή. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φετινού προϋπολογισμού είναι, θα λέγαμε, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι είναι πια ο τέταρτος προϋπολογισμός, άρα λογικά είναι ότι καλύτερο μπορούσε να κάνει αυτή η Περιφερειακή Αρχή. Και το δεύτερο είναι ότι αυτός ο προϋπολογισμός κατατίθεται κάτω από τη μαύρη σκιά που δείχνουν οι εξελίξεις στη ΔΕΗ με το ξεπούλημά της στον τόπο μας. Το ερώτημα είναι, μέσα σε αυτό το τοπίο, αυτός ο προϋπολογισμός μπορεί να δημιουργήσει μία ελπίδα για τους πολίτες? Η απάντησή μας είναι όχι, γιατί για να έχει ελπίδα ένας προϋπολογισμός να δημιουργεί προσδοκίες στους πολίτες και σε έναν τόπο, είναι να έχει επενδύσεις, γιατί οι επενδύσεις φέρνουν ανάπτυξη και η ανάπτυξη φέρνει δουλειές. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο φετινό προϋπολογισμό τα χρήματα για τις επενδύσεις είναι λιγότερα. Έτσι κι αλλιώς λείπουν από μέσα μεγάλα έργα, μεγάλες επενδύσεις. Είναι ένας μίζερος συχνός προϋπολογισμός. Μειωμένο στο κομμάτι των επενδύσεων κατά 8 εκατομμύρια σε σχέση με τον περσινό, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το βασικό είναι ότι οι μεγάλες επενδύσεις που θα έπρεπε να αποτυπώνονται, αυτές που μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα ενός τόπου, λείπουν. Λείπει ο κάθετος άξονας, λείπουν τα αρδευτικά, λείπει το master plan, τα έργα του master plan για τη Γούνα, λείπουν τα έργα για το διαχειριστικό της λίμνης Καστοριάς με 12 εκατομμύρια, λείπουν τα μεγάλα έργα που θα άλλαζαν την πορεία της περιοχής και του τόπου. Με την έννοια αυτή, τα διαχειριστικά κομμάτια, το γεγονός ότι έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτός ο προϋπολογισμός, ότι ανεβάζει τα κόστη που έχουν επίπτωση στους μισθούς των υπαλλήλων και βέβαια στους πολίτες, γιατί είναι αυξημένα τα παράβολα, φόροι δηλαδή, και είναι αυξημένες οι ασφαλιστικές κρατήσεις. Αυτή όλη η διαδικασία με λύπη μας γίνεται σε μια περίοδο που αυτή η Περιφερειακή Αρχή θα μπορούσε να ανατρέψει το κλίμα. Έχει στα χέρια της το ΕΣΠΑ, που είναι στην τέταρτη χρονιά και έχει απορρόφηση μόλις 8%. Αυτό ακούστηκε στην τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης. Πόροι πολύτιμοι για επενδύσεις σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν αλλού, ευρωπαϊκοί πόροι μένουν κλειδωμένοι. Και μεγάλες δράσεις που αφορούν τον εμπορικό, την επιχειρηματικότητα και την μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες δεν έχουν ξεκινήσει καν. Τα περίφημα 60 εκατομμύρια, τα οποία είναι ακόμη στο μηδέν, ακόμη και της ένταξης. Το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, 5,5 δις, το 30% από αυτό το διαχειρίζεται και η Περιφέρεια, γιατί έχει ένα κομμάτι. Μέσα εκεί είναι τα σχέδια βελτίωσης, το leader που δεν ξεκίνησε, η στήριξη των ομάδων παραγωγών, η μεταποίηση για τα αγροτικά προϊόντα. Όλα αυτά είναι επίσης στο μηδέν, δεν έχει ξεκινήσει τίποτε. Και φυσικά καμία κουβέντα για τα αρτευτικά, όπως είπα και πριν. Δεν έχει ξεκινήσει ο αναπτυξιακός. Δεν τρέχουν τα προγράμματα του Ταμείου Συνοχής, δεν τρέχει το πρόγραμμα του περιβάλλοντος. Γενικά τα προγράμματα που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσθετους πόρους σε αυτή την Περιφερειακή Αρχή και στον τόπο έχουν μείνει κλειδωμένα και αραχνιάζουν στα συχτάρια σε μια περιοχή που πραγματικά έχει τεράστια ανάγκη για νέες επενδύσεις, μπας και αλλάξει τους δείκτες, τους τραγικούς δείκτες που έχει στην ανεργία και φυσικά και όλους τους δείκτες της ανάπτυξης που είναι σε εκπαιδευτική πορεία. Ό,τι καταψηφίζεται, έτσι. Τον καταψηφίζουμε και κυρίως θέλουμε να ελπίζουμε ότι είναι η τελευταία φορά από αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει έναν τέτοιο προϋπολογισμό. Δεν έχει ελπίδες με αυτή την Περιφερειακή Αρχή να αλλάξει ο προϋπολογισμός, πρέπει να αλλάξει η Περιφερειακή Αρχή.